Γεια σου Πάρη. Γεια σου Αντώνη. Τι κάνει, Πάρη. Καταπληκτικά. Είχαμε το πρώτο μα meetup για τη σεζόν. Βεβαίω. Όπω υποσχεθήκαμε. Όπω υποσχεθήκαμε, Κάναμε deliver. Κάναμε deliver και έχουμε κλείσει το επόμενο meetup. Βεβαίω. Λέμε ημερομηνία. Ναι, 12-12. Τέλεια. Στη Στη Yondex. από Εκτό απρόπτου. Ε, μπορούμε να έχουμε, να βγάλουμε ανακοίνωση και από τώρα. Ε, ε κάτι, θα να σπο... στο meetup. ναι, γιατί δεν έχουμε κλείσει ακόμα τη δεύτερη παρουσίαση. Οπότε για να είναι μέσα στην ατζέντα και όλα αυτά. Okay. Εντάξει, οπότε... Το λέμε ρε παιδί μου, brace yourself, θα γίνει το, το meetup, αλλά δεν έχουμε κλείσει τη δεύτερη από τι δύο παρουσιάσει. Δεν μπορούμε να κάνουμε και με μία βέβαια, δεν. Νομίζω όμω θα είναι δύο. Απλά δεν το έχουμε κλειδώσει. Α ναι, απε... περιμένουμε θέμα, σωστά. σωστά, σωστά, σωστά. Ε, ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Ε, χάρηκα πάρα πολύ γιατί mm. μαζέψαμε κόσμο, δηλαδή μετά την πανδημία ήταν στο καλύτερο meetup που έχουμε κάνει, νομίζω. 100%. Ήταν αρκετά πιο μεγάλο, πολύ ωραίο. Εγώ δεν επειδή είχα και τη μία παρουσίαση και μετά πήγαινε ερχόμουν, δεν είδα πόσο κόσμο ήταν περίπου. Δεν ξέρω αν το μέτρησε. Δεν ήταν... το μέτρησα, αλλά αντίστοιχα. Ήταν, 30. Ήταν 30. Ήτανε, νομίζω 30, ίσω και λίγο παραπάνω, ξέρω. 35, okay. max. Okay. 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 Πολύ ωραίο. Συνολικά, γιατί κάποιοι φύγανε λίγο πιο νωρί, προφανώ κάποιοι ήρθαν λίγο πιο Οπότε, άμα μπορέσω να κάνω μία. Ανασκόπηση, ναι. θα έλεγα ότι ήταν κάπου εκεί. Το οποίο εγώ πέρασα πολύ καλά. Ωραία, θα, για να σε χώσω, ναι. θα, θα έχουμε κάτω και τα links για τα δύο βίντεο από το... Ναι, 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 ναι εξυπακούεται. Ε, μου αρέσει αυτό. Θα είναι και για τα δύο, δεν ξέρω γιατί μπορεί ναι. ε, να, να θέλει ο Θανάσης που έκανε την άλλη παρουσίαση να την περάσουν κάποιο δικό του setting, να βάλουν κάνα, στην αρχή ξέρεις κάνα frame τίποτα τέτοιο, δεν ξέρω. αλλά Αν το κάνουν... Ναι. Αλλά μπορώ, μπορούμε... Να βάλουμε ε, κανένα redirect url Α, ναι, Το οποίο θα το konfigurare θα το να πάει εκεί Κάποιοι θα φάνε 404 Δεν πειράζει Θα, όλα το, βρούμε, θα το βρούμε τέλο πάντων Μπορεί να έχει κάτω μπορεί, Δείτε αν έχει Όχι κάτω Στο πλέον ναι. τα links θα βάζουμε όλα στο, στο site μόνο Πάντως η μία θα είναι έτοιμη μόλι τελειώσουμε το γύρισμα Τέλεια αυτό θέλω να ακούσω ε, Τι άλλο Αύριο μεθαύριο Αύριο μεθαύριο μεθαύριο Έχουμε opencon Βεβαίω. Ε, σήμερα δηλαδή. Ναι, σήμερα. Όρο, σήμερα, σήμερα το open ξεκίνησε το Open con, σήμερα, ναι. Ε, οπότε, ναι, καλή φάση. Είμαστε στον κάτω όροφο. Βεβαίω. Ε, sold out. Sold out. Πήγα πάρα πολύ καλά από εισιτήρια από ό,τι άκουσα φέτο. Ήταν και πέρυσι sold out ή φέτο ήταν πρώτη φορά sold out. και Το sold out, νομίζω ότι όλα αυτά είναι λίγο σχετικό. Δηλαδή, κάπου αποφασίζει ότι δεν θέλουν να εκδώσουν άλλα εισιτήρια. Δηλαδή, κάπω έτσι πάει. Δεν είναι ότι. Mm. Έχει πάντα συγκεκριμένο αριθμό εισιτηρίων, επειδή μου έχει έναν στόχο ο οποίο είναι μεικτό. Νομίζω πέρσι θα μπορούσε να έχει και λίγο παραπάνω κόσμο. Ναι. Φέτο νομίζω ότι είναι πάνω περισσότερο κόσμο από τον κόσμο που, που περιμένανε. Από, το κο, από τον κόσμο του Ντόκερκον. μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω. <laughs> <laughs> Κοίτα, δεν ξέρω ακριβώ πώ ήταν στον ναι. τον σύνολο, ποτέ δεν ναι. θα πω. Αλλά διαστητικά και ανωδικά με το πόσο μεγάλο ήταν ο χώρο του Ντόκερκον, αισθάνομαι ότι θα είναι πιο γεμάτο. Ναι, <laughs> ναι, ναι. ναι, ναι. <laughs> Ωραία. Πάζει και λοκακίε τώρα. Εντάξει, μα αυτό είναι fact. Δεν είναι. Ε, δεν δε λε τη γνώμη σου για κάτι. Νομίζω ή είχε πολύ κόσμο ή δεν είχε. Δεν θεωρώ επίση απαραίτητο ότι αν κάτι έχει πολύ λίγο κόσμο έχει να κάνει με την επιτυχία τη θεματολογία. Είναι πολλέ συνθήκε. Ναι, που... καλά, σίγουρα. Απλά θέλω, εντάξει, και το... κάνουμε πλάκα με αυτό εννοείται. Απλά και το όγκο που σιγά, σιγά μεγαλώνει. Δηλαδή είναι ναι. νομίζω το τρίτο φυσικό τώρα, αν δεν μετράω κάτι λάθο. Είχαν γίνει και άλλα τρία online, online. Ναι. Ναι. αλλά εντάξει, σιγά σιγά έχει πάρει και αυτόν τον αριθμό. Δηλαδή mm -hmm. έχουμε πλέον, ε, υπάρχει η κινητικότητα στην ε, τεχνολογική ζωή της Αθήνας και της Ελλάδας γενικότερα και μου αρέσει πολύ αυτό. Ναι, θέλει κι άλλο όμως. Θέλει, θέλει. θέλει δηλαδή τραβάει πολύ. Εγώ το συνειδητοποιώ το, το επειδή Αθήνα είναι μια μεγάλη πόλη, δηλαδή mm -hmm. είναι κάποια εκατομμύρια, ε, μεγαλύτερη από πολλές άλλες πόλεις της Ευρώπης, και επειδή θεωρητικά θέλουμε να λέμε ότι η Αθήνα είναι tech hub, που mm -hmm. εγώ δεν είμαι σίγουρο πόσο μπορούμε να το πούμε. Όχι επειδή δεν έχουμε καλό κόσμο, αλλά επειδή θεωρώ ότι υπάρχει. Επειδή έχω δει και πέντε πράγματα ακόμα και έχει δει και εσύ, θεωρώ ότι υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο και προοπτική. Και προ... και δηλαδή το λέω και με θετικό δηλαδή. Όχι ότι α δεν είμαστε καλοί. Υπάρχουν πολλά βήματα που μπορούμε να κάνουμε. Εμ... Το OpenConf σίγουρα δηλαδή είναι πάρα πολύ χρήσιμο σε αυτό. Ε, στην Αθήνα χρειάζεται κι άλλο. Και νομίζω κάπου τώρα έχει και Vox Days Θεσσαλονίκη. Α, ναι! Έχει, έχει, είναι κάπου κοντά τώρα, νομίζω λίγο πιο μετά, ίσως. Είναι. Και η Θεσσαλονίκη the the θέλει, θέλει γκάζι. Εντάξει, η the Θεσσαλονίκη. Thessaloniki... Αναγκαστικά, δηλαδή είναι, είναι πολύ πιο μικρή. Οπότε καταλαβαίνω ότι είναι αρκετά πιο δύσκολο να, να βρεις, Αλλά και πολλές εταιρείε έχουν ξεκινήσει να ανοίγουν κάποια ε, development hubs πάνω. Δηλαδή, έχει, υπάρχει κινητικότητα. Το θετικό που έχει η Θεσσαλονίκη σε σχέση με την Αθήνα είναι ότι. Ε, χωροταξικά είναι πιο κοντά στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ό,τι και να κάνει. Δηλαδή, εταιρείε. μπορεί να έρθουν το Βαλκάνια, κάποια ναι, εταιρεία και να. Ναι, να έρθουν με τα μάξι. Mm -hmm, ναι, Έχει, α, αυτό είναι κάτι το οποίο εμεί στην Αθήνα δεν το σκεφτόμαστε, αλλά είναι κάτι το οποίο στο εξωτερικό παίζει. Για παράδειγμα, εγώ που ήμουν στο Django Day στην Κοπενχάγη και το οποίο ήταν ένα α πούμε full day meetup, να το πω έτσι, υπήρχαν άτομα τα οποία είχαν έρθει με το αμάξι από Γερμανία. Υπήρχαν άτομα τα οποία είχαν έρθει με το αμάξι από Σουηδία. Ναι, το οποίο για φαντάζει μα φαντάζει. Μα στην Αθήνα για να έρθει από μια άλλη χώρα με το αμάξι, κάποιο δεν ξέρω, μάλλον θέλει πάνω από 10 ώρε. Βασικά θέλει τουλάχιστον 5 ώρε από τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Οπότε θέλει. Η Βουλγαρία πόσο είναι από τη Θεσσαλονίκη. Νομίζω είναι κανένα. Κάνω... Δεν θέλω να πω. Θα πω βλακή, αλλά θα λέγαμε ναι. δύο ώρο; Ναι, αλλά ναι, δεν είναι. Ναι. Εγώ, ανάλογα το που θέλει. Ναι. Ε. Στην, καλύτερη... Στην καλύτερη περίπτωση είναι μια ώρα. Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι μια ώρα. Πρέπει να είναι πάνω από δύο. Είμαι μια λίγο... Ώρα, νομίζω πρέπει να είσαι πολύ κάτω uh. στα νότια uh. κομμάτια. Αλλά... Έπρεπε να κάνει 8 ώρε διαδρομή, ξέρω εγώ. Αν 10 για πλάκα. Οπότε αυτό είναι ένα θετικό που η Θεσσαλονίκη ε, θέλει και άλλο γκάζι και για άλλα events. Γίνομαι πια ξέρει τώρα. Ο Αλλά είναι ναι. Είναι σημαντικό. Είναι... Είχε γενικά στο παρελθόν είχε αρκετά. Είχε το, είχε το, David κάποτε. Ήταν ένα David, συνέδριο που λεγόταν David. David. Έχει, Γιατί το σταματήσαν αυτό. Δεν ξέρω, τέλο πάντων. Κοίτα, γνωρίζω και εκ των έσω πω είναι ένα συνέδριο, ένα meetup, ένα, μια εκδήλωση. Ξέρουμε ότι έχει πάρα πολύ, κό... πάρα πολύ κόπο. Και τα περισσότερα από αυτά είναι μη κερδοσκοπικά. Ενώ μη Δεν είναι ο στόχο το, το κέρδο. Το ότι κάποιο μπορεί να βγάλει παιδί μου παραπάνω χρήματα που θα. θα... Ναι. Το μη κερδοσκοπικό τέλο είναι πολύ πιο αυστηρό αναλυσμό, αλλά δεν έχουν σκοπό το κέρδο. Ε, οπότε είναι πολύ δύσκολο να το κρατήσει για πολύ καιρό και ειδικά αν τα άτομα που ασχολούνται δεν είναι σε οργανισμού οι οποίοι το βλέπουν αυτό σαν κάτι θετικό και το βλέπουν σαν κάτι που του τρώει χρόνο από τη δουλειά, μπορεί να γίνεται ακόμη πιο δύσκολο. Δεν λέω ότι ισχύει αυτό, απλά δεν θα μου έκανε εντύπωση. Mm. Μάλιστα. Καταπληκτικά. Οπότε. Ε, ήθελα έχεις να. Έχει έρθει. Ν... Μου έχει δηλητηριάσει το μυαλό μία εβδομάδα τώρα. Ναι. Και μου έχει πει ότι έχει άπειρα θέματα. Έχω έρθει φορτωμένο. Φορ... Φορτωμένο. Ναι. Ισχύει. Μπριζωμένο. Οπότε. Επί μία εβδομάδα προσπαθώ να σκεφτώ ποια είναι αυτά τα θέματα. Και σήμερα ήρθε η μέρα να μάθω ένα από αυτά. <laughs> Βεβαίω. Και η αλήθεια είναι ότι ίσω να το έχουμε ξανασυζητήσει, δεν θυμάμαι. Δεν έχω ψάξει. Αλλά υπάρχουν 10x engineers. Mm. Πω πω. Το έχουμε συζητήσει. Συζητούσαμε να γράψουμε ένα άρθρο γι' αυτό. Πριν ε... από περίπου 1,5 με 2 μήνε. Okay. Και κάπου πρέπει να έχω στείλει και τον τίτλο του άρθρου. Α, ναι. Νομίζω. Ε, λοιπόν, οπότε, τι είναι ένα 10x engineers. Engineer. Ένα 10 επί ναι. στα ελληνικά. Σωστά. Αν το μεταφράζαμε. Σωστά, σωστά. Θεωρητικά, ωραία, θεωρητικά. Θα το πω ότι έχω καταλάβει εγώ, γιατί αυτό δεν νομίζω ότι υπάρχει αυστηρό ορισμό για τον τι θα πει 10 επί μηχανικό, αλλά υπάρχει ένα κίνημα, να το πω, μία περίοδο στο χρόνο που αυτό ακούγονταν πάρα πολύ συχνά. Το οποίο εγώ ένιωσα ε πολύ έντονα και θα, θα εξηγήσω τι κατάλαβα εγώ από όλο αυτό. Υπήρχε λοιπόν μια περίοδο που οι εταιρείε ή κάποιε εταιρείε ε, ξεκινήσανε και λέγανε ότι εμεί θέλουμε του καλύτερου και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Και κάποιε από αυτέ ξεκινήσαν να λένε ότι εμεί θέλουμε 10 μη μη μηχανικους Δηλαδή, καμία από αυτέ δεν έλεγε τι είναι αυτή η μηχανική βέβαια. Ναι, ούτε ότι θα έδινε τα 8 λεφτά. Επί. Όχι, ούτε έλεγε ότι φέρε 10 επί να σου δώσω 8 επί να είμαστε όλοι χαρούμενοι. <laughs> <laughs> ναι, 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 Αλλά αυτό είχε μεταφραστεί με διάφορου τρόπου. Υπήρχαν εταιρείε που μετά κάποιο βγήκε και έλεγε ότι α, είναι ότι θέλουμε να δουλεύει πολύ περισσότερο. Άρα λοιπόν κάποιοι το είχαν κλάβει ω ως... κάποιο που δεν σταματάει να δουλεύει. ναι, ναι, ναι. ναι. Rockstar Ninja. Ναι, ήταν αυτό όλο, αυτό το... κόλπο, ναι. Ό, όλο αυτό το, κομμάτι. κόλπο. ναι, ναι, ναι ναι, ναι, ναι. Κάποιοι ήταν ότι είναι οι πολύ γαμάτοι μηχανικοί που θα δουλεύουν και θα βγάζουν 10 φορέ τη δουλειά των άλλων. Κάποιοι. Υπήρχαν γενικά διάφορε. διάφοροι διάφορο τρόποι που κάποιο είχε κλάβει το τι θα πει ένα 10 επί Και ε, ε, στην αρχή ήταν τη μόδα να λες ότι και εγώ ψάχνω 10 επί μηχανικού. Ήταν τότε που ψάχνω λέει, και ρόξαρ και τέτοια. Ναι. Αλλά μετά αυτό άρχισε και γι, γινούσε λίγο μπούμεραν γιατί φάνηκε ότι πολλέ από τι εταιρείε που βγαίνουν και το λέγανε αυτό δεν. Ε, Σίγουρα δεν δίναν το 8 επί των χρημάτων. Το 5 επί. Το 2 επί. Δεν γνωρίζω. Δεν δε μπορεί να γίνω τόσο συγκεκριμένο. Σίγουρα δίναν το 8 επί. Ωραία, α μείνουμε εκεί. Ναι, Τώρα, δεν δίναν, ναι. Στο αν υπήρχε κάποιο επί και πόσο επί ήταν αυτό, α το αφήσουμε. Αλλά σίγουρα Ωραία. Δεν ήταν κάτι που ήταν κοντά στο 10 επί το οποίο ζητούσαν. Mm -hmm. ε, και νομίζω ήταν πολύ κοντά και στο κίνημα των Rockstar, των Ninja, των. Στον... Ναι. Όλοι αυτοί οι διάφοροι ορισμοί που κατά καιρού υπάρχουν στο Team μηχανικού ψάχνουμε, όπου. Πρακτικά ψάχνανε άτομα τα οποία συνήθω ήταν πιο κοντά στην αρχή τη καριέρα του, άρα ήταν πιο νεαρά. Άρα είχαν περισσότερο ελεύθερο χρόνο, λιγότερε υποχρεώσει, πιο πολύ διατηρημένα να βάλουν παραπάνω ώρε. Και νομίζω ότι αυτό ήταν. Εγώ το είχα εκλάβει ως ότι ξέρει τι αφού θα σε προσλάβουμε και αφού είσαι δέκα επιμηχανικό, θα δίνει πολύ περισσότερο χρόνο mm. και εμεί θα σα δώσουμε αντί για λεφτά ένα τίτλο. Να. Ας πούμε ότι είσαι rockstar, μπράβο. Ναι, 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 ναι. Ο μηχανικός του μήνα. είσαι το αν ας πούμε η εταιρεία σου λεγόταν παγούρια, είσαι το παγούρι του μήνα. Ναι, 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 ναι. Οπότε θεωρώ ότι όλο αυτό έχει δημιουργήσει μια κουλτούρα που αρχικά εξαιρούσε άτομα τα οποία Είχαν υποχρεώσει, είτε γιατί είχαν αποκτήσει υποχρεώσει αυτέ πιο νωρί στην ηλικία του. Mm -hmm. Για οποιοδήποτε λόγο, από οικογένεια μέχρι προβλήματα, μέχρι άλλα πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή, κλπ. Είτε ανθρώπου οι οποίοι ήταν μεγαλύτερη ηλικία και άρα εξορισμού δεν μπορούσαν να πούνε ότι. Έρχομαι το πρωί στην δουλειά από πολύ νωρί. Γιατί μου δίνει πρωινό, μετά μου δίνει ηόγκα. Ναι. Μετά δουλεύω 18 ώρε. Ναι. Μου δίνει και ένα πόντι να κοιμάμαι και ζω, α πούμε, τέτοιο. Ναι. Δηλαδή, πολλοί από αυτού του λέγανε ότι ζω στα γραφεία τη Google που είναι τέλειο και τέτοια. Δηλαδή, υπήρχε πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Άρα, εγώ αυτό είχα κλάβει σαν, σαν κίνημα. Ναι. Και θα, θα σταματήσω από εδώ την εισαγωγή τη δικιά μου για να δω και εσύ πώ το έχει δει και μετά ναι. να το πιάσουμε από εκείνο μου. Ε, θα σου πω. Ε, πρώτα απ' όλα, θεωρώ φοβερό στο τελευταίο που είπε, ανθρώπου οι οποίοι ειδικά με την Google και με αυτά το νιώθανε και όλη την ώρα εκεί. Πώ ήταν άνθρωποι οι οποίοι. Πώ αυτοί οι άνθρωποι ένιωθαν τόσο πολύ ownership, ότι δηλαδή αυτό είναι δικό μου το πράγμα τώρα. Ενώ στην πραγματικότητα δεν του ανήκει και τίποτα. Mm -hmm. Αυτό. Ε, με, δεν θα σου πω με ενθουσιάζει, αλλά με, με, εσαστίζω στη σκέψη αυτού του πράγματο, πώ πράγματος. Πώς δηλαδή με ένα narrative, με ένα αφήγημα, ε, προγραμματιστές, υπάλληλοι, ένιωθαν ότι εγώ η εταιρεία είναι δικιά μου, δηλαδή εγώ όλο αυτό και στην πραγματικότητα ξέρεις, είναι λίγο κοινικό, αλλά ήταν άλλο ένα γρανάζι, ρε παιδί μου, μέσα στο... στο μέσα στο μηχανισμό. Μου φαίνεται, μου φαίνεται τρομερό αυτό το πράγμα. Αλλά ε, για να δεν μιζεριάζω καθόλου και σχολιάζω τραγικό κίνημα γενικά παρόλα αυτά οφείλω να πω τελευταία ότι έχω αρχίσει να συνειδητοποιώ πως υπάρχουν αυτό το οποίο λέγαμε και στο εταιρικό μας meetup που έχουμε αυτή την εβδομάδα αυτό που λέμε A players mm -hmm. ένα πράγμα το οποίο θα ήθελα να το συζητήσουμε και το δεύτερο Έχω δει ότι όταν είναι κατάλληλη η ομάδα, φτιαγμένη με τέτοιο τρόπο, είναι εκθετικό, εκθετική η ποιότητα και η ποσότητα του αποτελέσματος που βγαίνει από αυτήν. Και θέλω να τα συζητήσουμε όλα, δηλαδή και το κριντζοκίνημα το οποίο υπήρχε και το εν τέλει, αν μπορείς να έχεις δεκαπλάσιο αποτέλεσμα. Εμεί, και αυτό το λέω, το σκεφτόμαστε τον τελευταίο καιρό γιατί λέω: είμαστε η ίδια ομάδα που ήμασταν πριν πολύ λίγου μήνε και δεν μπορώ να κάνω keep up πλέον. Mm -hmm. Δεν μπορώ να ανταπεξέλθω. Αυτό. Ένα επακόλουθο που ήρθε από όλο αυτό το κίνημα νομίζω ότι είχε να κάνει με το ότι. Μια μερίδα ανθρώπων που ήθελαν να ταυτιστούν με αυτό το ότι εγώ θα ήθελα να είμαι αυτό ο 10 επιμηχανικό που θα προσλάβει η χύψη εταιρεία. Mm. Πάω και λέω λοιπόν μια μέρα, εγώ θέλω να αποδείξω ότι είμαι αυτό ο 10 επιμηχανικό. Τι ναι. σημαίνει αυτό. Επειδή αυτό δεν ήταν καθόλου καλά ορισμένο ούτε από το τι ζητούσε η εταιρεία. Αυτό θα ρωτούσα και εγώ τώρα μετά. Αλλά ούτε και το τι. Δεν υπήρχε και για την αγορά ένα ορισμό γι' αυτό. Άρα λοιπόν ξεκινήσανε και ψάχνανε όλοι να δουν τι θα αυτό. Άρα λοιπόν μια πιθανή ερμηνεία ήταν αυτό που συζήτησαμε πριν από λίγο. Ότι εγώ δουλεύω τι διπλάσιε ώρε από σένα. Ναι. Οπότε είμαι 10 επί μηχανικός. Δεν ξέρω τώρα τι μαθηματικά είναι αυτό, παιδί μου και πώ βγαίνει αυτό, αλλά α θεωρήσουμε ότι. Yeah. Ποιο την είχε πει αυτή τη μαλακία πρώτο, ο Πολ Γκράχαμ. Δεν είμαι, κα... αυτό δεν είμαι καθόλου καλό. Ναι, okay. θα... Αυτό είναι ο, ο Y Combinator, είναι. Ναι, ήταν και πριν στο... σε ένα άλλο VC, τι ήταν στο... Είναι και PayPal Mafia αυτός ή όχι. Δεν νομίζω. Όχι. Νομίζω δεν είναι. Δεν έχει σημασία. Τέλο πάντων, δεν θυμάμαι. Ναι, οκ. Okay. Άρα, λοιπόν, εγώ λοιπόν θέλω να ταυτιστώ με αυτό, ήταν αυτό. Το πρώτο ήταν αυτό. Να. Το δεύτερο μπορεί να ήταν ότι εγώ γράφω τις δεκαπλάσεις γραμμές κώδικα από σένα. Οκ. Okay. Άρα λοιπόν, τι είναι, ξέρω εγώ. Υπάρχει χειροτρομέτρικα από τις γραμμές κώδικα. Τα, κομί. Τα κομίτσε, ναι, γιατί μπορεί να είναι κενά. Ναι. Και οι γραμμέ μπορούν να είναι κενέ, αλλά είναι, θέλει περισσότερο χρόνο να κάνει ένα κοινό commit παρά μια κοινή γραμμή. Βασικά όχι. Νομίζω οι γραμμέ είναι χειρότερε. Γιατί? Γιατί οι γραμμέ. Το, το, να γράψει περισσότερε γραμμέ κώδικα μπορεί να κάνει κακό σε ένα project. Ενώ το να βάλει περισσότερο commit. Έκλεισε. Είναι αρκετά καλό το Git. Έχει δίκιο. Έκλεισε. Το, δηλαδή το Git κάνει ναι. compressor ναι. παιδί μου. Θα, πιάσει το χώρο στο Discord, παιδί μου, αλλά θα είναι πάρα ναι, πολύ. Ναι, ναι, πάνω Ένα commit είναι δηλαδή, okay. οπότε. Ε, οπότε θεωρώ ότι. Ήταν οι γραμμέ κώδικα, ήταν το πόσα tasks θα κάνω, πόσα. δηλαδή πράγματα τα οποία ναι, με... ήταν μια μετρική η οποία ε, ε, έβγαζε κάποιο νόημα. Γράμμε κώδικα. Ναι, ένα project πρέπει να έχει κάποιε γραμμέ κώδικα. Άρα μπορεί και να σημαίνει κάτι το πόσε γραμμέ κώδικα. Μπορεί και όχι. Εκείνη mm. το πρόβλημα. Δηλαδή ότι δε, δε θα έπρεπε να... δεν είναι κάτι το οποίο δεν είναι μια μετρική. Με την οποία μπορεί να, να βελτιστοποιήσει έχοντα στο μυαλό σου μόνο αυτή τη μετρική. Εκείνη είναι το λάθο. Είναι μια μετρική που μπορεί κάτι να σου δείχνει, άμα τη δει σε υψηλό επίπεδο, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να πει βελτιστοποιώντα ότι θα έχει μια καλύτερη ποιότητα λογισμικού. Ναι, δεν μπορεί να το απομονώσει. Αυτό είναι το, το κακό. Είναι εκεί. Δηλαδή ότι όλο αυτό είναι, είναι ένα συνοθήλευμα πραγμάτων, τα οποία καλό είναι να μετράς για να βλέπει περίπου πώ κινείσαι. Ε το να το κάνει ανάποδα και να πα και να πει ότι εγώ μετράω αυτό για να σου δώσω μια προαγωγή, για να σου πω αν είσαι δέκα επιμηχανικό, αν είσαι το ποτήρι του μήνα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. <laughs> Σα αρέσει αυτό, θα το <laughs> πει. Ναι, 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 ναι. Να αυτό, το τέτοιο. ε, αυτό το πράγμα ε, δημιουργεί λάθο συμπεριφορέ. Μπορεί να δημιουργεί την, ε, την υπέρογγη παραγωγή tasks, για παράδειγμα, ναι. ώστε εγώ να πάω να, να τα κλείσω μετά. Δηλαδή, να. είναι ένα τάιπο το οποίο το βρίσκω σε δέκα σημεία στην εφαρμογή. Και επειδή η μετρική μου είναι πόσα tasks κλείνω σε μια εβδομάδα, σε ένα μήνα. Ναι. Πάω και φτιάχνω 10 tasks γι' αυτό. Ανοίγω 10 pull requests. Κάνω 10 commits. Δηλαδή, αυτό αρχίζει και δημιουργεί. Αρχίζω και χακάρω το σύστημα, ναι. Χακάρω το σύστημα. Παίζω, παίζω του κανόνε, δεν παίζω το παιχνίδι. Άρα λοιπόν, για μένα. Αυτό είναι ένα, ένα πολύ βασικό πρόβλημα το οποίο δημιουργεί όλη αυτή η κουλτούρα του θέλω να είσαι 10 επί. Ναι έχω βέβαια την απάντηση, την οποία θα δεσμε... δεσμευτώ, αλλά θα προσπαθήσω να έχω τον blog post από κάτω. Ωραία. Και πιστεύω ότι είναι η δικιά μα απάντηση σε αυτό. Αλλά θα ήθελα να πω και σου. Ε, όχι, θα το έχουμε τον blog από κάτω. Δεν θα έχουμε μόνο δύο βίντεο σήμερα. Θα έχουμε και ένα, okay. <laughs> και ένα άρθρο. Ε, θεωρώ α, αυτές τις μετρικές, εξαιρετική λέξη, τι θεωρώ χρήσιμες αμε... σαν μετρικές, τις θεωρώ άχρηστες για να αξιολογήσεις mm -hmm. ένα μέλος μιας ομάδας. Mm -hmm. Δηλαδή, το οποίο είναι μάλλον αυτό το οποίο είπες. Δηλαδή, δεν, δεν μπορώ να πω ότι... Ωραία, άμα είναι έτσι, εμ... εμείς οι δύο είμαστε πιο άχρηστε στην ομάδα, γιατί γράφουμε το λιγότερο κώδικα. Δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Δεν ξέρω, μου το είπες για να... Όχι, όχι, λέω <laughs> με αυτή, <laughs> αυτή, 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 αυτή τη λογική. Ακριβώς. Οριακά θα σου λέγα ότι και σαν προγραμματιστέ γράφουμε το, το λιγότερο κώδικα. Γιατί πιάνουμε συγκεκριμένα tasks τα οποία έχουν μια συγκεκριμένη δυσκολία η οποία μπορεί να είναι να πρέπει να εμβαθύνουμε πάρα πολύ σε κάτι και ίσως να αφαιρέσουμε κάτι, απλά να αλλάξουμε κάτι πολύ λίγο. Ξέρω εγώ, δηλαδή άχρηστο μέτρικ. Για να άχρηστη μετρική για να αξιολογήσεις ένα προγραμματιστή είναι χρήσιμη μετρική για να αξιολογήσει μια γενικότερη κατάσταση. Είναι αυτό το οποίο είπε σε πιο ψηλό επίπεδο. Αυτό που λένε από το From a Bird's Eye View, δηλαδή από την. Το μάτι ενός από το μάτι ενό πτηνού. Από την θέα ενό που έχει ένα πτηνό. Τέλο πάντων, αφαιρώντα λεπτομέρεια. Κοιτώντα από υψηλού. Ναι, κοιτώντα. Όχι, γιατί αυτό είναι. Έχει ναι. Μια Αλλά ναι, σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο εννοώ είναι ότι αν θέλεις να δεις συνολικά το τι δουλειά παράξαμε ε, και να δεις ότι να έχει μια εικόνα του δεδομένου, του αποτε για μένα μάλλον είναι χρήσιμο, δεδομένου του αποτελέσματος, να δεις αν είσαι φλίαρος mm -hmm. στον κώδικα. Mm -hmm. που Αυτό γιατί έχει σημασία. Γιατί αν είσαι φλίαρος στον κώδικα, έχεις περισσότερες πιθανότητες πράγματα να πάνε στραβά. Αυτό δεν είναι debatable είναι εξορισμού. Νομίζω ότι τα πιο ωραία pull requests τα οποία βλέπω είναι αυτά τα οποία έχουν άπειρε γραμμέ που διαγράφονται. Γιατί ε, έχουν λιγότερη επιφάνεια κώδικα που μπορεί κάτι να πάει κατά. Μου είπε κάτι χθε ο ξαδερφό μου που ήμασταν στο Meetup το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Και βασικά ελπίζω να το άκουσα καλά γιατί εκείνη τη στιγμή ξέρει πολλά και έλεγε ότι είναι πολύ ωραίο να να μπαίνει σε μια δουλειά και το αποτέλεσμα της δουλειάς σου να είναι περισσότερες δυνατότητες, αλλά εν τέλει οι γραμμές του κώδικα να έχουν μειωθεί. Mm -hmm. Δηλαδή. Προσοχή, βέβαια εκεί, γιατί μπορεί mm -hmm. να πέσεις, ειδικά άμα είσαι πιο καινούριο ε, στη δουλειά, στο πρώτο κλασικό πρόγραμμα που έγραψα εγώ ποτέ στη σχολή. Εγώ δεν είχα, δεν είχα μάθει πρόγραμμα πριν τη σχολή. Το T2 Tracker. Πριν από αυτό. Πάμε να γράψουμε το πρώτο πρόγραμμα σε Πασκάλ σε ένα εργαστήριο σχολείο. σχολή. Ναι. Και επειδή εκεί πέρα μα είπαν ότι ξέρει τι μπορείτε να κάνετε, μια πιο βέλτιστη λύση με λιγότερε γραμμέ κώδικα, ναι. αφού έφτασα σε αυτή την λίγο καλύτερη λύση, δεν ήταν κάτι φοβερό. Νομίζω ένα for loop ήταν μια βλακή για τέτοια. Μετά, για να... γιατί αισθανόμουν πιο εξυπνάκια και όχι πιο έξυπνο, πήγα και απλά έβαλα το for loop αυτό σε μια γραμμή. Όχι, φίλε, έχει 80 χαρακτήρε δηλαδή, σε όριο. Κατάλαβε. Δηλαδή, μπορεί να. Μπορείς όλες δεν οι... συζητάμε για τέτοια, ναι. Όλε τι κατευθύνσει να τι ε, χρησιμοποιήσει με τον λάθο ναι. τρόπο. Δεν το συζητάμε αυτό. Εννοείται. Αλλά όχι, εγώ θεωρώ ότι τα locks, τα lines of code, όπω λέγονται, δεν είναι χρήσιμα για του υπαλλήλου. Ούτε τα commits είναι χρήσιμα, παρόλο που το έχουμε κάνει εμεί όσο δουλεύαμε στο Sorsler και σίγουρα δεν είναι και τα tasks όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία μπορούν να είναι ανούσια. Θα μπορούσαμε να φτιάξουμε ένα βιβλίο που να το πούμε, ξέρω εγώ, τα 30 και ένα πράγματα τα οποία δεν πρέπει να κάνει όταν φτιάξει την πρώτη σου εταιρεία. <laughs> και να γράψουμε όλα τα πράγματα που κάνουμε στο <laughs> Ναι, ισχύει. Αν και θα προτιμούσα να πούμε τα 11 πράγματα. <laughs> τα 10 και ένα. Ναι. Πρέπει να είναι και clickbait ο τίτλο. Ναι, εννοείται. Εννοείται πρέπει να έχει ε, clickbait. Γιατί Αυτό θέλω. Θε... Θεωρώ θα ήταν χρήσιμο. Δε, Ξυστή. δε θα, δεν θα πω δε, γιατί δε, τα 11. Δε, γιατί θέλω να. Στο έχω πει. Θέλω κάποια πράγματα. <σχερή> απλά, να δε, τα, δε, απλά να, τα, αφήνουμε, ρε παιδί <σχερ> μου, και <σχερ> όποιο έπιασε, το πιασε, Δηλαδή, it's okay. Δεκτό. <σχερ> Οπότε, αυτό. Οπότε, <σχερ> κλείνοντα κάπω το κομμάτι αυτό, <σχερ> δεν ξέρω πώ Θε να προσθέσει κάτι στο. στο... Ναι, ναι, θεωρώ, θεωρώ πω εν τέλει το 10X, δηλαδή το 10 επί, το οποίο, να σου πω, 100% υπάρχει. Εμείς, γενικά, 100% υπάρχει. Εμείς το έχουμε ακούσει ότι ο κόσμος έχει πάθει πλάκα από, το, από τη δουλειά την οποία βγάζουμε, σαν όγκο, δεδομένη τη ομάδας και δεδομένων πάρα πολλών πραγμάτων. Δηλαδή, το ξέρουμε από συνεργάτες αυτό το πράγμα. Αυτό όμω δεν είναι ότι ακόμα και αυτοί οι οποίοι ήρθαν και μα το είπαν και μα είπαν: Wow, ξέρω εγώ τόσο γρήγορα δεν έχει ξαναβγεί αυτό το πράγμα. Δεν ήρθαν και πάνε Α, ah, wow, μέσα σε ένα μήνα κανένα δεν έχει κάνει, ξέρω εγώ, 100 GitHub issues ή 100 κομίτσι. Δεν πάβει στο τέλο τη μέρα ποτέ να βγαίνει η ανθρώπινη αίσθηση ποτε να βγαινει από αυτό. Mm. Δηλαδή ο άνθρωπο ο οποίο κρίνει και επειδή Κάπου το έχω ακούσει, αλλά το έχω συνειδητοποιήσει και εγώ. Δηλαδή, αν ένα πράγμα οι άνθρωποι κάνουν ακόμα εξαιρετικά και οι μηχανέ δεν του έχουν φτάσει, είναι το pattern matching. Αυτό είναι που mm -hmm. κάνουμε. Δηλαδή, ότι εγώ σε βλέπω και λέω άδειο μάτια, ένα παγούρι και άλλο ένα παγούρι. Ε, αυτό πράγμα το κάνουμε φοβερά οι άνθρωποι. Παρόλο που δεν μπορούμε. Μπορώ ίσως, να σου περιγράψω ότι. Πώς το κάνεις? Το πώ το κάνω, αλλά δεν μπορώ να σου πω τώρα. Δηλαδή, αν αρχίσουμε και μπαίνουμε, γιατί αυτό είναι ποτήρι, γιατί το άλλο είναι παγούρι, γιατί το άλλο είναι κούπα, πώ καταλαβαίνω ότι αυτό είναι πλαστικό καλαμάκι παράνομο. <laughs> 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 νομίζω η πόλη είναι παράνομη. Και υπά... υπάρχουν πλαστικά κανέ, λαμάκια στην μαύρη αγορά, δεν ξέρεις. Κανένα δεν με το πούλησε, ναι, το ξέρω. Ε, έχω να πω ιστορίε και γι' αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση. κάνεις το pattern matching εκείνη τη στιγμή ότι wow, αυτή η δουλειά είναι. Βγήκε σε πολύ λίγο χρόνο και είναι εξαιρετική. Mm -hmm. Ναι, ξέρει κάποια πράγματα, αλλά στο τέλο είναι ένα άνθρωπο. Δεν θα σου πει το GitHub, δεν θα σου πει το Jira, δεν θα σου πει τίποτα. Όλα αυτά χακάρονται. Άρα αυτό μου δίνει φοβερό segue, Segway. Segway, που δεν ξέρω αν υπάρχει λέξη στα ελληνικά, να την πω. Ναι. Για το τι τελικά έχει σημασία. Για αυτό που θεωρώ ότι έχει σημασία είναι να μπλτιστοποιήσει την αξία την οποία παράγει. Ναι. Το οποίο είναι πολύπίκυο. Ποιο κρίνει την αξία. Αυτό που είναι αποδέκτη αξία. Πάντα υπάρχει ένα άνθρωπο στην άλλη πλευρά που είσαι λέει Αυτό είναι καλό. Αυτό. <laughs> μπορεί να είναι ο manager. Μπορεί να είναι το τη εταιρεία. Μπορεί να είναι πελάτη. <laughs> να είναι... Ναι, βεβαίω. Πάντα υπάρχει ένα άνθρωπο. Και ό,τι και να κάνει, ποτέ ο άνθρωπο αυτό το οποίο θα πει Αυτό είναι καλό, δεν μπορεί να πα να το κάνει ένα πρόγραμμα. Δηλαδή mm -hmm. ΑΒΓ. Μπορεί να απομονώσει κάποια πράγματα, όπω τι γραμμέ κώδικα. Όπως το ότι α, αυτό ο κώδικα δεν έχει coach styling, αλλά το ότι έχει καλό coach styling δεν τον κάνει καλό. Δεν λοιπόν. κάνει... Δηλαδή το τι είναι. Αυτό λοιπόν, περίμενε. Θα κάνω άλλο ένα plug και θα. Άλλο Ναι, πλάγι. Όχι, πλάγι. Όχι. Εδώ θα κάνω plug τον αδερφό μου. Ο οποίο είναι κάτι το οποίο το λέει πάρα πολύ καιρό και μου πήρε καιρό και εμένα να το, να το συνειδητοποιήσω. Και έλεγε πάντα ότι είναι πολύ πιο εύκολο να καταλάβεις τι δεν είναι ποιοτικό... Mm -hmm. παρά να καταλάβεις το τι είναι ποιοτικό. Γιατί? Γιατί για να πεις ότι κάτι δεν είναι καλό... μπορείς να το κάνεις απομονώνοντας πράγματα. Mm -hmm. Αλλά ακόμα κι αν όλα αυτά είναι παρόντα... δεν το κάνει απαραίτητα κάτι ποιοτικό. Δηλαδή το να μπορέσει να πεις ότι εν τέλει αυτό αξίζει... είναι μια πολύ πιο περίπλοκη εγκεφαλική διαδικασία που δεν μπορείς να την απομονώσεις πάντα σε α, β, γ, δ, ε, γιατί ωραία πας σε ένα, σε ένα, εστιατόριο και είναι καλό αυτό το εστιατόριο γιατί είναι καλό βασικά γιατί δεν είναι κακό γιατί ε, έχει καλό σερβις, έχει καλό φαγητό, ναι. έχει ωραίο χώρο ναι μπράβο, αλλά ωραία έχει καλό φαγητό, τι θα πει αυτό και αρχίζει και το αναλύεις μπράβο έχει και, καλύτερο. και μπορεί. Όσο και, και, ποτέ δεν μπορείς να φτάσεις ότι ωραία αν όλα αυτά κάνουν τσεκ και μηχανικά. Στο τέλο πάντων, υπάρχει ανθρώπινη αίσθηση μέσα η οποία. Είναι έχει σημασία εμπειρία. Ναι, έχει εμπειρία, η εμπειρία. Αυτό, μα, πήγα να αυτή τη λέξη ακριβώ. Ε, και, και εκεί θεωρώ ότι τώρα λοιπόν έρχεται και λέει κάποιο. Που εδώ πέρα είναι και αυτό που στο μυαλό μου λέει το blog post. Μάλλον που θα γράψω ίσω. Σίγουρα. Ε, ε, το πώ βελτιστοποιώ εγώ αυτή την, την αξία που δίνω. Ωραία. Και πάμε πίσω εκεί που ξεκίνησα και θεωρώ ότι πρέπει να παίζει αλφαθμική Ξεκινάμε από εκεί. Mm -hmm. Δηλαδή πρέπει η ομάδα να σε αφορά, να είναι γαμάτη. Mm -hmm. Ωραία. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει πολλά πράγματα και στο τέλος της ημέρας θα το κρίνει θα το κρίνουν τα άτομα που τρέχουν την εταιρεία που τρέχουν την ομάδα και να το κρίνουν και εκείνοι που θα πάρουν το τελικό αποτέλεσμα στα χέρια. Γιατί τα πράγματα είναι περίπλοκα. Αλλά πάμε να δούμε κάποια πράγματα τα οποία σίγουρα πρέπει να τα έχουν mm -hmm. οι ομάδες που παίζουν αλφα-εθνική. Για μένα ένα πολύ σημαντικό πράγμα είναι πρώτον να ξέρω αυτό με το οποίο θα ασχοληθώ τι θα γίνει, που θα, ποιος θα το χρησιμοποιήσει, τι θα κάνει με αυτό. Ήταν και μία συζήτηση που είχαμε και είναι και το δεύτερο blog post το οποίο έχουμε δεσμεύσει ένα άτομο στην oh. εταιρεία να γράψει, ένα μέλος της ομάδας μας να γράψει. Ε, και είναι το ότι πρέπει να σε νοιάζει το που θα καταλήξει εν τέλει αυτό που κάνεις. Γιατί αυτό βοηθάει πάρα πολύ στις αποφάσεις. Σίγουρα. Δηλαδή, αν... Αν, για παράδειγμα, έχει να γράψεις κώδικα ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί, ας πούμε, σε ένα, σε ένα μαγνητικό τομογράφο, mm -hmm. ε, μπορεί να μην σε νοιάζει να είναι αργός, γιατί η μαγνητική τομογραφία έτσι κι αλλιώς θα την πάρει την επόμενη μέρα κάποιος, αλλά δεν μπορεί... Να έχει πολλά λάθη. Δεν μπορεί να έχει λάθη, δηλαδή δεν πρέπει να έχει ανακρίβειε, γιατί θα κρυθεί η ζωή κάποιου από αυτό. Οπότε το πώ θα χρησιμοποιηθεί αυτό που θα γράψει και να καταλαβαίνει τι θα γίνει, βοηθάει τι προτεραιότητε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το δεύτερο είναι ε, τα ποτρία. Είναι να ξέρει πότε είσαι μπλοκαρισμένο, mm -hmm. πότε σε εμποδίζει κάτι. Από το να συνεχίσει τη, τη δουλειά σου και να ζητήσει βοήθεια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ εύκολο προγραμματιστές, ειδικά προγραμματιστέ οι οποίοι έχουν στο μυαλό του ότι α, εγώ χώνομαι στη ζώνη και το παλεύω μέχρι να το λύσω όλα αυτά. Είναι πάρα πολύ εύκολο να μπουν με στη λαγότρυπα και να ξεχάσουν ότι αν εγώ σταματήσω λίγο τώρα και Μιλήσω με ένα συνάδελφό μου μπορεί να μου δώσει μια λύση και από εκεί που θα χάνω τρεις μέρες να χάσω μισή ώρα. Μιλάμε για τέτοιες διαφορές το οποίο είναι καθοριστικό. Και τέτοια πράγματα εν τέλει το να ξέρεις αυτό το οποίο λέμε στα λειτουργικά συστήματα preemptive non-preemptive δηλαδή εσύ δηλαδή να ξέρεις πότε να δώσεις τον έλεγχο αλλά να πεις ότι okay, εγώ εδώ εδώ, μέχρι εδώ μπορούσα να συνεχίσω αδιάκοπα. Mm -hmm. Τώρα πρέπει να διακόψω και να δώσω, να κάνω yield. Τα λέω αγγλικά γιατί έτσι είναι στον κώδικα. Να κάνω yield, να δώσω τον έλεγχο αλλού για να πάρω αυτό το οποίο χρειάζομαι για να συνεχίσω. Αυτό μπορεί να έχει δραματικά αύξηση στην αποδοτικότητα. Ε, οπότε αυτό και το τρίτο το οποίο και αυτό μπορεί να αναλυθεί πάρα πολύ είναι να μπορεί να συνεργαστεί με άλλου mm -hmm. Πάρα πολύ δύσκολο. Δεν το βρίσκει γενικά. Πραγματικά να συνεργαστεί. Δηλαδή, όχι εγώ θα κάνω το API call, εσύ κάνει το front end, να συμφωνήσουμε, ε, να συμφωνήσουμε τώρα τα status code και τι μαλακίε. Γιατί αυτό δεν είναι συνεργασία. Αυτό είναι κάνουμε ένα συμβόλαιο και απλά ο καθένα κάνει το κομμάτι του. Το να μπορέσω εγώ να επικοινωνήσω με τον Αντώνη μαζί να λύσουμε ένα προγραμματιστικό πρόβλημα, όποτε αυτό το πράγμα χρειαστεί, είναι τρομερή δεξιότητα. Συνοψίζοντας όλα αυτά τα οποία λε, λες, νομίζω ότι για μένα τουλάχιστον είναι ξεκάθαρο και νομίζω ότι και από τη συζήτηση βγαίνει αυτό ότι στην πραγματικότητα αυτό που πρέπει να βελτιστοποιήσει είναι η αξία την οποία παράγεις. Σωστά. Το οποίο είναι πολύ πιο περίπλοκο από αυτό που γινόταν πριν και αυτό μπορεί να το κάνει μέχρι ένα σημείο. Δηλαδή, θεωρώ ότι οι τρόποι για να βελτιστοποιήσει την αξία είναι, είναι πολλοί. Δύο ενδεχομένως εύκολοι από αυτούς είναι να μπορέσει να καταλάβεις πώς, τι πραγματικά χρειάζεται το άλλος και να το, να το φτιάξεις και να επιλέξεις να φτιάξεις τα πράγματα τα οποία πραγματικά έχουν σημασία. Mm -hmm. Το να φτιάξω εγώ και να τελειώσω 10 tasks σε μία εβδομάδα, μπορεί να παράξω λιγότερη αξία από κάποιον που θα φτιάξει 2 ή 3, τα οποία μου είναι τα πιο σημαντικά. Mm -hmm. Άρα λοιπόν, πώ θα όλα αυτά, με όλου του τρόπου με του οποίου ανέφερε μέχρι τώρα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι, το οποίο πολλέ φορέ ξεχνάμε, είναι η επιρροή που μπορώ εγώ να έχω στην ομάδα και να κάνω την ομάδα καλύτερη. Ναι, μπορεί εγώ να μπορώ να γίνω 10 επιμηχανικό, αλλά φαντάζεσαι να μπορώ να κάνω 2 επι. 20 μηχανικούς, 30 μηχανικού σε μια ομάδα. Πολύ σωστά. Αυτή η αξία που μπορώ να παράξω με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να συγκριθεί. Γιατί το 10 επί θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει με τίποτα. Έστω λοιπόν ότι εγώ είμαι δύο φορέ καλύτερο από εσένα. Άρα είμαι δύο επιμηχανικούς Και έστω ότι γράφω κώδικα μια μισή φορά πιο γρήγορα. Άρα είμαι. Πόσο γέννη, 3 επιμηχανικό. Ναι. Και έστω ότι δουλεύω και διπλάσιε ώρε. Έξυπνο μηχανικό. Ναι. Φαντάζομαι εγώ όμω να μπορέσω με κάποιο μαγικό τρόπο να κάνω λίγο καλύτερου, ένα 20-30%, αλλά πάρα πολλά άτομα. Αυτή η επιρροή που μπορεί να έχει εκείνη τη στιγμή mm. δεν μπορεί να συγκριθεί. Όχι με το πόσο ώρε θα βάλει, όχι με το πόσο καλό θα γίνει, με το πόσο καλλιτεχνικό θα είσαι, με το πόσο ό,τι και να κάνει, η μονάδα έχει κάποια όρια. Ναι. Και η μαγεία έρχεται όταν μπορεί να κάνει κάτι σε μια ομάδα πλέον. Και αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό πράγμα το οποίο πρέπει να καταλάβουμε. Όχι πώ θα γίνω καλύτερο από σένα, αλλά πώ μαζί θα γίνουμε τρει φορέ καλύτεροι, πέντε φορέ καλύτεροι. Σαν ομάδα. Συμφωνώ 100% και η πλάκα είναι ότι άμα το. Τα βάζω όλα σε ένα κουβάλα. Δεν ξέρω, για μένα πολλά πράγματα μου βγάζουν νόημα που είναι σε ένα κουβάλα. Κάνω ένα μικρό διάλειμμα από τις ομάδες, αλλά αυτό είναι και το διακύβευμα του, των υπολογιστικών συστημάτων, αν το δεις. Δηλαδή, έχουμε ξεκινήσει από κάτι το οποίο είναι πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ απλό, ένα κομιτεράκι, ξέρω εγώ. Μετά φτάνουμε σε πολυπύρηνα συστήματα, δηλαδή που μπορείς να παράξεις αποτέλεσμα έχοντας πολλές μονάδες που παράγουν δουλειά. Οπότε... Ξέρεις τι, αν εγώ μπορώ να έχω χ πυρήνες, δεν χρειάζεται να πάω τα gigahertz από τα 1,8 στα, στα 8, αλλά μπορώ, βελτιώνοντας από λίγο τον κάθε πυρήνα, να πετύχω πολλαπλάσιο αποτέλεσμα. Και μετά που πάμε, πλέον τα πάντα είναι δίκτυα. Δηλαδή πάμε εκεί που βλέπουμε να, να πετυχαίνουμε τα μεγαλύτερα και τα πιο τρομακτικά αποτελέσματα στους υπολογιστέ είναι μέσα από δίκτυα οποιοδήποτε τρόπο γιατί εκεί αυτό είναι πολλαπλάσιο το αποτέλεσμα, ό,τι και να κάνεις. Συμφωνώ απολύτως με αυτό το οποίο λες. και θεωρώ ότι πρώτα απ' όλα το να μπορείς να καταλάβεις το ότι εγώ ίσως μπορώ να βοηθήσω μια ομάδα να, τη, να την, να κάνω καλύτερη είναι, είναι, σημαντικό αυτό από μόνο του είναι μια δεξιότητα που πάρα πολλοί άνθρωποι δεν το έχουν και μια επόμενη δεξιότητα είναι να το κάνεις. Αυτό το πράγμα. Και τώρα λοιπόν μπαίνει το ερώτημα: Ποια είναι κάποια τέτοια παραδείγματα που μπορεί να κάνει, Πιθαν... Ένα από τα πράγματα που μπορεί να σκεφτεί είναι ότι υπάρχουν άτομα τα οποία είναι αυτό η δουλειά του ακριβώ, αλλά εγώ δεν μιλάω γι' αυτό τώρα. Θεωρώ ότι εγώ. αυτό το οποίο είναι χρήσιμο είναι το ότι το να γράφει κώδικα ο οποίο είναι κατανοητό, για παράδειγμα, από την υπόλοιπη ομάδα και θα ασχοληθεί 10% λιγότερο. Ο, συνάδε, ο συνάδελφός σου σε review στο να τον διαβάσει όταν έρθει η ώρα να πιάσει το κομμάτι σου για να ελοπίσει κάτι επειδή εσύ είσαι διακοπές ε, αυτό είναι το, το μαγικό το ότι εγώ μπορώ να πάω να πιάσω τον κώδικα του Αντώνη που τον έγραψε πριν δύο χρόνια και... α, οκ okay, το έχω. Αυτό πάντως εγώ το είχαμε κάνει στο σόρσλερ πάρα πολύ. Mm -hmm. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι μπαίνω 2023 και βλέπω κώδικα 2013. Σε Python 2.7. Σε Python 2.7 δικό σου και it makes fucking sense. Εντάξει ναι. <laughs> τώρα. Τι, τι να, λέμε. <laughs> Όχι, έχει όμως πολύ σημασία. Αυτό ήταν κάτι όμως που εμάς, επειδή δεν βγάζαμε λεφτά, δεν, δεν είχαμε και τις υποχρεώσεις και αυτά τα οποία λέμε τώρα, μπορούσαμε να ασχοληθούμε με τέτοια θέματα πάρα πολύ. Δηλαδή, έχουμε καεί στο να κάνουμε καλή δουλειά την οποία την πιάνει με... σε 10 χρόνια και βγάζει νόημα. Εντάξει, και νομίζω ότι αυτό έρχεται και λίγο σε μάχη και τουλάχιστον έρθει οργανικά. Δηλαδή, ναι. ήταν μια ανάγκη η οποία προέκυψε από το ότι παρότι μπορεί να μην τρέχαμε στην σωστή κατεύθυνση, πάντα, ναι. αλλά πάντα τρέχαμε σε πάρα πολύ μεγάλε ταχύτητε. Οπότε αυτό δεν μπορεί να το, πετύχει. Ναι. Δεν να πετύχεις, άμα δεν. βοηθήσει. Του συναδέλφου να μην τρώνε χρόνο. Δηλαδή, άμα εγώ φάω μισή μέρα για να σου κάνω review ένα PR, οι περιπτώσει mm. είναι δύο. Ή δεν θα σου κάνω ποτέ review και θα πάει ένα review τη στην παραγωγή, ή θα βριστούμε. Mm. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν, δεν υπάρχει. Και δεν μπορεί να πει κάποια πράγματα για το τι κάνει ένα καλό pull. Ωραία, πώ μπορεί να γλιτώσει χρόνο σε ένα, σε ένα pull request review, για παράδειγμα. Ωραία, μπορώ να δώσω κάποια tips mm -hmm. αυτή τη στιγμή. Πρώτον, θεωρώ ότι αυτό το οποίο είπες και σας τρόλαρα χθε που κάτι κάνετε με τον Γιώργο, μικρότερε μικρότερες συναρτήσεις, περισσότερες συναρτήσεις. Αυτό για παράδειγμα είναι κάτι το οποίο θεωρώ μπορεί να βοηθήσει το να μην έχω να διαβάσω 100 γραμμές συνεχόμενες. Ιδανικά ξέρω, εγώ θα έλεγα και 10 γραμμές συνάρτηση μια χαρά είναι. Δηλαδή, Νο νομίζω η αλήθεια είναι ότι άμα βάλει κάποια coding standards, κάπου εκεί βάζουν το, το όριο. Ναι, νο νομίζω είναι μια χαρά. Εγώ επίση λέω όχι συντμήσει και συντομογραφίε στι μεταβλητέ. Μα γιατί είναι λιγότεροι χαρακτήρε. Wow. Λιγότερα bytes στην ναι. τυπολογιστή όταν τρέχει το πρόγραμμα σου. Wow. wow. Να σου πω, περίμενε. Σε κάποιε περιπτώσει, αυτό είναι αυτό το οποίο θα πάω πίσω σε κάτι το οποίο έλεγα. Ναι, υπάρχουν περιπτώσει που έχει πολύ σημασία αυτό. Βεβαίω και υπάρχουν περίπτωση που έχει πάρα πολύ σημασία γιατί δεν είναι όλο το software web εφαρμογέ που τρέχουν σε ένα σερβερ. Αλλά αυτό που, πα, που κολλάει αυτό το οποίο έλεγα πριν, πρέπει να ξέρει για πού γράφει κώδικα. Mm -hmm. Γιατί είναι αυτό, ποιε είναι οι προτεραιότητε. Αυτό, ναι, υπάρχει σίγουρα σύστημα, μπορεί να είναι ένα διαστημόπλιο, ξέρω εγώ. Και τα, τώρα είναι πάρα πολύ και έχουν μέσα υπολογιστέ κανονικού, αλλά ε, μπορεί να είναι ένα σύστημα το οποίο δεν μπορεί να έχει πολύ μνήμη μέσα. Και δεν μπορεί να φορτώσει πολλά bytes. Δεν ξέρω τι σύστημα μπορεί να είναι αυτό, αλλά μπορεί να υπάρχει. Μπορεί να είναι. Υπάρχουν ε, και λοιπά σε ιατρικέ εφαρμογέ. Ναι. Ε... Βεβαίω. Εκεί δεν θα κάνει αυτό. Στο πρώτο mm. υπολογιστή που είχαν στείλει εκεί πέρα στι πρώτε αποστολέ, στο φαίνεται και όλα αυτά, δεν υπήρχε. Ναι, και τώρα θε 1,5 GB για να ανοίξει το Slack. Καλά, από τότε που το έχω στο σαφάρι, είναι όλα... όλα... καλύτερα. Και εγώ νομίζω στην αρχή είχα άγχο ότι ε, δεν θα παίρνω όλα τα notifications και τώρα έχω να τα ξαναπάρω. ναι, 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 εννοείται. εννοείται. Όλα καλύτερα. Αλλά ναι. δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να κάνει. Ένα... Όχι, τι άλλο μπορεί να κάνει. Τι άλλο μπορεί να σκεφτώ που μπορεί να κάνουν κακό ένα pull request. Και σίγουρα να είναι πολύ μεγάλο. Κάποιε φορέ δεν το γλιτώνει. Δεν το γλιτώνει. Απλά μπορεί να βάλει μια καλή περιγραφή. Αυτό ακούστηκε, λε. Λογικά ναι. Μπορεί να βάλει μια καλή περιγραφή. Ναι. Μπορεί να. Δηλαδή, το πιο σημαντικό όταν κάνει review ένα pull request είναι να φέρει το άλλο άτομο στο σημείο σκέψη που εσύ εκείνη τη στιγμή βρίσκεσαι όταν γράφει τον κώδικα. Δηλαδή, εσύ για να πα να, να, γράψεις γράψει ένα κώδικα, διαβάζει ένα πρόβλημα, το προσεγγίζεις με μια λύση και μετά την υλοποιεί. Να. Από το πιο απλό μέχρι το πιο σύνθετο. Απλά τα πιο απλά ενδεχομένω η διαδικασία γίνεται πολύ πιο γρήγορα. Άρα λοιπόν, όταν εγώ ξεκινάω να κάνω review ένα pull request, θα, πάω, θα, θα ξεκινήσω να διαβάσω το πρόβλημα το οποίο θέλω να λυσω mm -hmm. Από εκεί πέρα πρέπει να, να, γεμίσει το κενό που λέγεται πώ το προσεγγίζει κάποιο. Okay. Στο οποίο μπορεί να συμφωνώ ή μπορεί να διαφωνώ. Άρα λοιπόν εκεί πέρα είναι πρώτη, το πρώτο πράγμα, το πώ προσέγγιζα ένα πρόβλημα. Και αφού το κάνω αυτό, μετά θα πω ότι θα είναι στον κώδικα και θα δω την υλοποίηση. Okay. Άρα πρέπει να είναι ξεκάθαρη η υλοποίηση, όπω με του τρόπου με του οποίου ανέφερε πριν, αλλά θα πρέπει και εγώ αυτό το κενό. Μπορεί να μην χρειάζεται για όλα τα pull requests, αλλά για αρκετά pull requests, αυτό το κενό του ποιο είναι το πρόβλημα και πώ το προσέγγισα. Ναι. Καλό να το γράψω εκεί πέρα. Ναι. Και μετά έχω τι καλύτερε δυνατέ πιθανότητε mm. κάποιο που θα διαβάσει το pull request αυτό να καταλάβει το γιατί κάνουμε α και όχι β στον κώδικα, που μπορεί να μην είναι ξεκάθαρο εκείνη τη στιγμή από εκεί πέρα. Γιατί βλέπει ένα υποσύνολο του κώδικα εκείνη τη στιγμή, έχει διαλα 10 pull ενδεχομένω. Πρέπει κάπως εσύ να φτάσει πολύ γρήγορα yeah. σε αυτό το αποτέλεσμα. Σωστά. Επίση, θεωρώ και πάνω σε αυτό τώρα μου ήρθε. Μου ήρθε το εξή. Είναι τα ονόματα που δίνουμε σε συναρτήσει μπορούν να βοηθήσουν ή όχι αντίστοιχα κάποιον να καταλάβει τι είναι αυτό το οποίο κάνουμε. Ωραία. Κάνουμε οι προγραμματιστές συχνά τα λάθη και σε μια συνάρτηση δίνουμε είμαστε εντελώ ομοί, πώς να το πω γράφ, το όνομα της συνάρτησης είναι αυτό το οποίο περιγράφουμε τον κώδικα Με αλλά και όχι... Ένα... Το... όχι τι θέλουμε να πετύχουμε το... ναι. για παράδειγμα αντίστοιχα σε ένα, μέσα σε ένα else για παράδειγμα ε, Έστω ότι στο remote work cafe. Μην μη βάζετε. Α, ο πιο ωραίο κανόνα που έχω ξεκινήσει ναι. να λέω τα τελευταία χρόνια είναι ναι, να αποφεύγω σαν το διάλογο τα Els. Ναι, ναι, Και ναι. ναι, ναι. Όχι Els. Απογοητεύομαι. Όχι, είναι foul τα Els. Early, foul. early return. Χρειάζονται, αλλά είναι Σ, από τι πιο, τις πιο ωραίε ναι. ε, που έχω ακολουθήσει. Τελευταία. Early return. Λοιπόν. Ε, τι έλεγα. Μπράβο τα λάθη τα οποία κάνουμε στο πώ δίνουμε ονόματα σε συναρτήσει και πώ δίνουμε ονόματα σε μεταβλητέ. Για παράδειγμα, έχουμε το website μα, το remotework.cafe, το οποίο έχει μια λίστα με καφέ που μπορεί να βρει σε διάφορε χώρε που έχουμε πάει και είναι κατάλληλα για να καθίσει να δουλέψει. Ωραία. Ένα από τα πράγματα τα οποία κάνουμε εκεί είναι εμφανίζουμε αν το καφέ είναι ανοιχτό αυτή τη στιγμή ή όχι. Σωστά, σωστά. Ωραία αυτό, α σκεφτούμε μια απλοϊκή μορφή, τη δεδομένη στιγμή κοιτάζουμε αν είναι ε, πριν, αν είναι μέσα στο ωράριο λειτουργίας. Mm -hmm. Αν φανταστούμε μια κοινωνία στην οποία τα καφέ αναγκαστικά ανοίγουν στις 8 το πρωί και κλείνουν στις 8 το βράδυ, σε 6 το απόγευμα, μέσα σε αυτό το if για το αν είναι ανοιχτό θα μπορούσαμε να έχουμε τη μεταβλητή η οποία θα λέγεται is before 8 is after 8 or before 6 το οποίο στην ουσία όντω θα περιγράφουμε τι είναι mm -hmm. αλλά αυτό εγώ θα έπρεπε να, κατα... να σκεφτώ γιατί μένα με νοιάζα, μα είναι μετά τις 8 το πρωί ή πριν τις 6 το απόγευμα αλλά μια μεταβλητή η οποία λέγεται is operating now mm -hmm. η οποία παίρνει τιμή και βλέπει αν αυτό είναι true και βλέπει ότι αυτό είναι true μετά τις 8 το πρωί και πριν τις 6 το απόγευμα καταλαβαίνει το άτομο το οποίο το διαβαζει mm -hmm. τι είναι αυτό το οποίο εξετάζω τι εξετάζω αν είναι ανοιχτό ή όχι το καφέ αυτή τη στιγμή ωραία και από τι κρίνεται αυτό από οτιδήποτε είναι στον κόσμο ναι. είναι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και δεν υπάρχει άλλος τρόπος θεωρώ να μπορέσεις και να φτάσεις σε ένα σημείο ώστε μια ομάδα, μια εταιρεία, ένα department, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, να μπορέσει να παράγει καλύτερα. Ούτε βάζοντας άτομα, ούτε παίρνοντα 10 επιμηχανικούς, ναι. ούτε παίρνοντα 20 επιμηχανικούς, ούτε 30 επιμηχανικούς, mm. ούτε τίποτα άλλο. Mm. Γιατί άμα όντω αυτό είναι ο 10 επιμηχανικό και έρθει σε ένα και δεν δώσει και τα 10 επιλεφτά, θα πάει στην επόμενη εταιρεία. Ναι. Ή οτιδήποτε άλλο. Άρα λοιπόν, Καλό να φτιάχνει συνθήκε οι οποίε βοηθάνε την ομάδα σου να παράγει καλύτερα και όχι να ψάχνει. Επίση, δεν έχω δει. Επειδή όλοι ξέρουμε ότι ειδικά στα πλαίσια τη μονάδα το 10 επιμηχανικό είναι ψέμα. Δεν, δεν μπορεί να υπάρχει αυτό. Εγώ δεν έχω συναντήσει, αλλά μπορεί να υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει. Είναι πολύ απλό. Και θα σου πω γιατί δεν υπάρχει. Γιατί κανένα δεν το έχει στο LinkedIn του. <χαι> γιατί, μπορεί να το βάλω στο LinkedIn μου. Τώρα θέλω κι εγώ. Θα βάλω 9,5 ναι. για να με ρωτάνε οι άλλοι γιατί δεν είναι, δεν είναι 10. Mm. Θεωρώ όμω ότι μπορεί να φτιάξει μια ομάδα πρώτη εθνική mm -hmm. η οποία παράγει πολλαπλάσια αποτελέσματα. Μπορεί, να, μπορεί το 10 να είναι και λίγο ε, σε σχέση με μια άλλη ομάδα και αυτό θέλει μονάδε οι οποίε είναι μονάδε πρώτη εθνική που κάνουν αυτά τα πράγματα τα οποία λέμε. Του νοιάζουν βασικά πράγματα όπω λέγαμε, φροντίζουν κάποια πράγματα σίγουρα και θέλει και κάποια. Δεν μπορεί να τα περιγράψει, αλλά θέλει κάποια αντανακλαστικά και, και κάποια διέστηση. Να δηλαδή, το άτομο μαζί ναι. να τα και, αφήσει. Ναι, να και... ναι, αυτό. Μάλιστα. Πολύ ωραία πράγματα. Καλό. Μου άρεσε. Ε... Ε, εντάξει. Λέω, ελπίζω να μην τον απογοητεύσω. Ποτέ, 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 Όχι, ποτέ. Ναι. Ναι. Δεν έχω το για παράπονο. Όχι. Τέλεια. Οπότε. Φτάνοντας στο τέλος, έχεις να προτείνεις κάτι? <φου> ναι. Ε, καφέ για στη Μπενάκη. Ε, ωραίο. Φέρνει, φέρνει ωραίες ποικιλίε καφέ. Οπότε πήραμε το χθες το απόγευμα από εκεί. Και ναι, πάρα πολύ ωραίο. Εγώ δεν θυμάμαι. Έχω προτείνει την μπαρμπεκέρα μου. Ναι. Την έχω προτείνει την μπαρμπεκέρα. Ναι. Ε, ε, τώρα ήμουν, ήμουν πολύ πεπισμένο ότι αυτό θα προτείνω σήμερα. Τι άλλο, τι άλλο. Ήθελα να προτείνω. Διαβάζει ε, κάποιο βιβλίο που σου αρέσει. Ναι, λοιπόν θα προτείνω το βιβλίο που διαβάζω στην περίοδο. Το, το οποίο μου αρέσει. Ε, διαβάζω την βιογραφία του Ιλόν Musk. Όλοι λένε ότι είναι εξαιρετική. Είναι πολύ καλή. Είναι από τον ίδιο συγγραφέα που έχει γράψει η βιογραφία του Στίβ Τζόμπ. Mm -hmm. Η οποία γενικά μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπο που γράφει. Και με, για μένα που δεν έχω συγκέντρωση πάρα πολύ μεγάλες ώρες και κατά κύριο λόγο διαβάζω πριν κινηθώ. Ε, είναι αρκετά εύπεπτη mm -hmm. ε, κλπ. Το αν συμφωνήσει όχι με τον Ελλήνων Μάση και αυτό είναι νομίζω μια πολύ μεγάλη συζήτηση, οπότε δεν θα μείνω εκεί πέρα. Αλλά θεωρώ ότι σαν προσέγγιση και σαν να δει και κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να έχει ακούσει, μπορεί να έχει. γιατί είναι μια προσωπικότητα που ήταν αρκετά ε, εκεί έξω και πολλά από αυτά τα πράγματα ενδεχομένω έχουν ακουστεί ή όχι ακουστεί. Νομίζω είχε έχει ένα ωραίο ενδιαφέρον και βλέπει κάποια πράγματα. Και είναι και. εύκολο διάβαση, σί Σίγουρα έχει πράγματα να πάρει. Σίγουρα υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία κάνει σωστά. Δηλαδή, ξέρει κάτι, πρέπει να είσαι. Πρέπει να είσαι πολύ μαλάκας για να τα κάνει όλα λάθο και να μην έχει κάτι χρήσιμο να δώσει. Οκ. Okay, δηλαδή, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν είναι κάτι Αυτό. Οπότε, εμένα μου αρέσει. Δηλαδή, και σαν βιβλίο και σαν ιστορία, να το πω έτσι. Ρε, ναι, ναι, σαν... ναι, 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 ναι. Οπότε, θα το πρότεινα ευχαρίστω. Τέλεια. Επισόδιο ναι, 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 τρίτο, 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 τρίτο. Μικρή slash s05 slash e03. Φανταστικά. Και μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα... Τα λέμε.